πρόβλημα στις δομές, γιατί αυτά τα άτομα δεν, ουσιαστικά δεν υπήρχε στο τέλος να χωριστούν σε κατηγορίες ποιος μένει, ποιος επαναπροωθείται. Και αν υπό αναπροωθήσεις, επί των δικών σας ημερών, κυρία Αναγνωστοπούλ, πήραν τελικά έναν ικανοποιητικό αριθμό. Ναι, θα ξεκινήσω από μία πρόταση, μία διατύπωση που άκουσα τώρα από τον κύριο Τρουπή. Νομίζω την είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι οι πρόσφυγες πρέπει να ζουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Και το πρώτο που έκανε αυτή η κυβέρνηση ήταν να καταργήσει τη χορήγηση άμκα σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή την ελεύθερη, την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις δομές υγείας κατεξοχήν, αλλά και σε άλλες δημόσιες δομές. Αυτό δεν είναι συνθήκες αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Και αν Βρούτσι βάλατε στο στόχαστρο. Ναι, τώρα. Και δεν βάζω μόνο ναι, τον κύριο Βρούτσι. Θα απαντήσετε, ναι, κύριε Φωτήλα. Ναι. Ήταν η απλοποίηση η εγκύκλειος για ανθρώπους οι οποίοι έχαναν την αξιοπρέπειά τους, να τους ζητούνται άπειρα χαρτιά τα οποία δεν μπορούσαν να προσκομίσουν και έδειχνε και ένα μη σεβασμό της χώρας μας στα πιστοποιητικά που είχαν, όπως διαβατήρια κλπ. Ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Φωτήλα, απλώς δεν θέλω να το επεκτείνω. Όσο για το άσυλο και όλες αυτές τις διαδικασίες, ο πόλεμος ο δικός μας, η μάχη δικιά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν το λέω δεικτικά, αλλά περιμένουμε να δούμε, ήταν να αλλάξει το Δουβλίνο. Η συνθήκη του Δουβλίνου. Γιατί αν δεν αλλάξει από εκεί τα πράγματα, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα η μετανάστευση, δεν είναι της κάθε χώρας ξεχωριστά. Μα γιατί δεν μπόρεσε να τρέξει ο μηχανισμός χορήγησης ασύλου. Γιατί ήταν χρονοβόραμένη διαδικασία, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό επιταχύνθηκε. Μήπως η Ευρώπη αποφασίζει αργά και υλοποιεί χαλαρά, κυρία Αναγνωστοπούλου, σε όλα τα επίπεδα? Έχετε εκτός πάρα από όταν επιθυμεί δίκιο, να επιβάλλει μέτρα σε χώρες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί όταν δεν μπορεί να γίνει η μετεγκατάσταση προσφύγων όπως προβλέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και εκεί η αλληλεγγύη της Ευρώπης και ο σεβασμός στους κανόνες δεν έχει επιτευχθεί. Σας το ρωτάω, γιατί να πάμε και στον κύριο Φωτήλα να μας πει, γιατί όταν λέει για τη χορήγηση ασύλου και τα πράγματα να τρέχουν πιο γρήγορα, ρωτάω πρώτα εσάς για να καταλάβω αν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Γιατί είχα με ακούσει το προηγούμενο πρώτο διάστημα που ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων μεταναστών, ότι ουσιαστικά θα υπήρξε και μια στήριξη πάνω στις δομές αυτές για να τρέξουν. Επιταχύνθηκε πάρα πολύ η χορήγηση ασύλου. Πάρα πολύ. Αλλά αν δεν γίνει ένα κεντρικό σχεδιασμός, ευρωπαϊκό άσυλο, για να μπορέσει πράγματι η επιτάχυνση να έχει αποτελεσματικότητα, θα κάνουμε πάντα την ίδια συζήτηση. Ωραία. Κύριε Φωτήλα, καταρχάς να θυμίσω τι κάνατε με το που ήρθατε στην κυβέρνηση.